Καραβάκι με τέτοιο καιρό. Πάω σε ένα ταξίδι γνώσεων. Η δημιουργία του εκπαιδευτικού πακέτου «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» πραγματοποιήθηκε ως εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2015 «Μάγνητες και ο πολιτισμός της θάλασσας» από τον πολιτιστικό φορέα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού «Μαγνήτων και Ποτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος». Το εκπαιδευτικό πακέτο «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» υλοποιήθηκε από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για να γίνει όμως πράξη το εκπαιδευτικό πακέτο «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» με θέμα την ναυτική παράδοση της Ελλάδος και της Μαγνησίας, εργάστηκαν σκληρά 80 μαχόμενοι εκπαιδευτικοί από την προσχολική, τη δημοτική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πλήθος ειδικοτήτων, συνεργασία σχολικών συμβούλων, υπευθύνων γραφείων πολιτιστικών θεμάτων, φορείς της εκπαίδευσης και τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, όλοι μαζί συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα. Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της προσπάθειας επιμορφώθηκαν σε διάφορα ζητήματα και πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαζώσεις συναντήσεις και εξ αποστάσεως για κάθε ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές εργάστηκαν εντατικά εξ αποστάσεως και διαζώσεις από το 2016 ως το 2018, ενώ από το 2019 ως σήμερα πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και διορθώσεις ώστε το πρόγραμμα να συνειδητοποιηθεί και να εγκριθεί μετέπειτα η παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την προαιρετική εφαρμογή του σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αλλά το εκπαιδευτικό πακέτο «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό» είναι οι άνθρωποι του που εργάστηκαν σκληρά γι' αυτό. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι 6 θεματικές ομάδες με τους αντίστοιχους συντονιστές και συντονίστριες που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς της ομάδας τους. Ας τους ακούσουμε. Πριν από περίπου 7 χρόνια, 13 εκπαιδευτικοί από όλη τη Μαγνησία κληθήκαμε ως άλλοι αργοναύτες να ακολουθήσουμε τα βήματα του Ιάσωνα. Με συνέπεια, αφοσίωση, εργαστήκαμε, επιλέξαμε τους στόχους, διαμορφώσαμε τα σενάρια, τις δράσεις, με αλληλεπίδραση πάντα ανάμεσα στις ειδικότητες που συμμετείχαν σε αυτό το έργο, με ξεχωριστή ζωντάνια, πάντα με λόγο και αντίλογο. Για όλους μας, οι συμπληγάδες πέτρες ήταν κυρίως η διαχείριση του χρόνου και οι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όμως τώρα πια, το δέρας και η επιστροφή στο απάνεμο λιμάνι του Ιάσωνα θα είναι για μας η αξιοποίηση αυτού του πακέτου από όλα τα παιδιά της χώρας μας, προκειμένου και αυτά να γνωρίσουν την ναυτική παράδοση του Αιγαίου. Συγχαρητήρια σε όλους. Η δική μας ενότητα είχε να κάνει με τα μεσαιωνικά λιμάνια και τους σταθμούς. Ένα αρκετά ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας που πραγματικά μας συγκίνησε, μας ένωσε και μαζί η πρωτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συντονισμένη και συνεργαζόμενη δώσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια ότι το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από 6 χρόνια ήταν κάτι για μας πρωτόγνωρο. Είχαμε την ευκαιρία να
συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι μπορεί να μας εκπροσωπήσει. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι μακρινό, ένα περιπετειώδες ταξίδι με τους προπάπους μας. Ξεκινήσαμε από το λιμάνι του Βόλου, ταξιδέψαμε με έμπειρους ναυτικούς από όλη τη Μαγνησία, γνωρίσαμε τον καιρό με την εμπειρική μετεωρολογία, τα ναυάγια της περιοχής, μεταφέραμε εμπορεύματα, ανακαλύψαμε νέους δρόμους και βέβαια γυρίσαμε και γιορτάσαμε στα ξοκλήσια της περιοχής με χορούς, με γλέντια και με την τέχνη ομορφήναμε όλοι μας το ταξίδι. Ελάτε μαζί μας! Το 2015 μία πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος μέσα από τον φορέα της Μαγνήτων Κιβωτός θέλησε να παράγει εκπαιδευτικό υλικό για την παράδοση των αλιέων της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους εκπαιδευτικούς και πραγματικά με μεράκι και με εθελοντισμό καταθέσαμε τη δουλειά μας και σήμερα παραδίδεται ένα εκπαιδευτικό πακέτο που πιστεύω είναι πάρα πολύ χρήσιμο στους συναδέλφους της τάξης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων και για την τοπική ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το υλικό αλλά και για αυτούς που το αξιολόγησαν. Εγκάρδιες ευχές και στο Σεβασμιότατο ο οποίος στήριξε όλη αυτή μας την προσπάθεια. Ευχαριστώντας τους εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος, το οποίο ευωδόθηκε με μεγάλη επιτυχία, η δική μας ομάδα αφοσιώθηκε στο περιβάλλον, στην ναυτιλία και στη θάλασσα. Πρόκειται για μια διαχρονική αλλά και συγχρονική περιήγηση, με ένα πλούσιο υλικό, το οποίο αφορά όχι μόνο στον λαϊκό πολιτισμό, αλλά και την τοπική ιστορία. Οι εκπαιδευτικοί μας δημιούργησαν φύλλα εργασίας και πλούσιο υλικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τα ακρογιά, τους βιότοπους, τις ακρογιαλιές του Παγασιτικού και όλη τη Μαγνησία, ένα υλικό το οποίο προσφέρθηκε και αγαπήθηκε από τους μαθητές μας καθότι ταξίδεψε στα σχολεία. Ένα ταξίδι έφτασε στο προορισμό του. Πάνω από 3 χρόνια δουλειάς, 80 μαχόμενοι εκπαιδευτικοί σε πολλαπλούς ρόλους. Φέραν σε πέρα σε ένα έργο γεμάτο με καινοτομίες, με εύρος και βάθος που θα το παραδώσουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα για να το αξιοποιήσει. Σταθερός σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και η Μαγνήτων Κιβωτός που με επιμονή και υπομονή κατόρθωσαν να μας εμπνεύσουν. Μια καινοτόμα προσπάθεια εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια υποδειγματική συνεργασία των εκπαιδευτικών τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν εθελοντικά σε όλη τη διάρκεια του έργου για την παραγωγή συγκεκριμένου υλικού, το οποίο πριν παραδοθεί εφαρμόστηκε στην τάξη. Είμαστε όλοι περήφανοι για την προσπάθεια αυτή που έγινε και εγώ με τη σειρά μου για το λιθαράκι που προσέθεσα στην όλη αυτή προσπάθεια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε στην αρχική ιδέα που του παρουσιάστηκε και θεωρώ ότι το τελικό παραδοτέο
είναι ικανοποιεί κάθε προσδοκία. Μετά από χρόνια προσπαθειών για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού πακέτου που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, οι ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο ίδιο σημείο που είχαν πρωτοβρεθεί το 2016. Θυμήθηκαν ξανά τις εμπειρίες τους, τις επιμορφώσεις και αυτά που είχαν μάθει και ανταλλάξει μεταξύ τους. Παραδίδουμε σήμερα, μετά από ένα δύσκολο και μεγάλο ταξίδι, το καραβάκι μας σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδος, στους νηπιαγωγούς, στους δασκάλους και δασκάλες, στους καθηγητές και καθηγήτριες, με την ελπίδα να πάρει τη θέση που του αξίζει. Για αυτόν τον σκοπό, προετοιμάζουμε δράσεις επιμόρφωσης και διάχυσης και σας στέλνουμε όλους συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Το ταξίδι με το καραβάκι τελειώνει εδώ. Τελειώνει με μια γλυκιά ανάμνηση, γιατί συνεργαστήκαμε με 80 μαχόμενους εκπαιδευτικούς από την προσχολική, από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παραδίδουμε στα χέρια των εκπαιδευτικών ένα εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο αποτελείται από 7 βιβλία, 6 χρονογραμμές, ψηφιακό υλικό παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την επιστημονική του στήριξη. Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που μας παρήχαν υλικό. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμύριο κ. Ιγνάτιο που μας εμπιστεύθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Ωστόσο, η δράση αυτή δεν θα μπορούσε να πάρει την τελική της μορφή αν η Επιτροπή Ελλάδα 2021 δεν έθετε υπό την αιγίδα της αυτή την προσπάθεια που συνδυάστηκε και με την οικονομική υποστήριξή της. Επίσης, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου αγκάλιασε αμέσως αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας την επιστημονική του καθοδήγηση. Το καραβάκι ξεκινάει το ταξίδι του και ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τους 80 εκπαιδευτικούς που μόχθησαν σκληρά για αρκετά χρόνια για να φτάσει πάλι το καραβάκι μας στους εκπαιδευτικούς της τάξης. Καλό ταξίδι, καραβάκι!